Μην ανησυχείς. Δεν κάνουμε ανάκριση εδώ. Είναι ένα πρόγραμμα αναμόρφωσης για τους χριστιανούς που φτιάχτηκε για όσους πιστεύουν στον παντοδύναμο Θεό. Εξειδικεύεται στην αναμόρφωση της σκέψης και της πίστης. Η θρησκεία είναι κάτι απολύτως φανταστικό. Μία πρόληψη που δεν στηρίζεται στην επιστήμη. Όλα τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πλήρως στη φύση. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε καθηγητά, η θρησκεία και η πρόληψη είναι διαφορετικά πράγματα. Μόνο πιστεύοντας στο Θεό και τον Κύριο Ιησού, στον αληθινό Θεό που δημιούργησε και κυβερνά τα πάντα, μόνο αυτή είναι γνήσια θρησκευτική πίστη. Η πίστη μας στο Θεό δεν βασίζεται στην επιστήμη. Η πίστη μας βασίζεται στα λόγια και το έργο του Θεού. Στην Κίνα τον έλεγχο τον έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα μαρξιστικό, λενινιστικό, αθεϊστικό κόμμα που αντιτίθεται σε κάθε θεϊσμό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δηλώνει πως όλες οι ομάδες που πιστεύουν στο Θεό είναι ένοχες ως αιρέσεις. Πως κάθε οργανισμός που μισεί την αλήθεια αρνείται το Θεό και είναι εχθρικός απέναντί του αποτελεί την αληθινή αίρεση. Οτιδήποτε κατασκευάζει φήμες και πλάνες για να διαφθείρει και να εξαπατήσει την ανθρώπινη φυλή αποτελεί αίρεση. Οτιδήποτε αρνείται τον Χριστό, αρνείται την αλήθεια, αντιτίθεται στην αλήθεια ή είναι εχθρικό προς τον Χριστό αποτελεί αίρεση. Αυτό είναι αγένεια! Η αναμόρφωση αυτών των ανθρώπων θα χρειαστεί προσπάθεια. Πρέπει να εφαρμόσουμε ψυχολογικές τακτικές εκτός από τα βασανιστήρια για τους πιστούς στον παντοδύναμο Θεό. Για να τους μεταμορφώσουμε μέσα από την πλήση εγκεφάλου. Με το άγριο, αλλά και με το μαλακό. Έτσι θα έχουμε ελπίδα να πετύχουμε. Ο παντοδύναμος Θεός είναι ακριβώς όπως ο Ιησούς, ένας κανονικός άνθρωπος, σαν εσάς ή εμένα. Τι σας κάνει να πιστεύετε πως είναι ο ενσαρκωμένος Θεός? Και γιατί πρέπει να γίνεστε μάρτυρες για Αυτόν ως τον Χριστό, σωτήρα των εσχάτων ημερών αυτοπροσώπος? Όλη η αλήθεια προέρχεται από τα λόγια του Χριστού και του Θεού. Εκτός από το Πνεύμα του Θεού και τον ενσαρκωμένο Χριστό, κανείς δεν μπορεί να εκφράσει την αλήθεια. Όσοι πολλοί άνθρωποι κι αν πιστεύουν στο Θεό, ποιος τον έχει δει? Σε ποιον έχει εμφανιστεί ο Θεός? Ο παντοδύναμος Θεός λέει, η πράξη Του είναι παντού. Η δύναμή Του είναι παντού. Η σοφία Του βρίσκεται παντού και η εξουσία Του είναι παντού. Κάθε ένας από αυτούς τους νόμους και τους κανόνες είναι η ενσάρκωση της πράξης του και κάθε ένας από αυτούς αποκαλύπτει τη σοφία και την εξουσία του. Αμήν. Ποιος μπορεί να εξαιρεθεί από την κυριαρχία του και ποιος μπορεί να αποδεσμευτεί από τα σχέδιά του? Όλα τα πράγματα υπάρχουν κάτω από το βλέμμα του και όλα ζουν κάτω από την κυριαρχία του. Η πράξη και η δύναμή του δεν αφήνουν άλλη επιλογή στον άνθρωπο παρά να αναγνωρίσει πως εκείνος υπάρχει πραγματικά και είναι ο κυρίαρχος των πάντων.